Για την τιμή που μας κάνατε, για την ευλογία που μας φέρατε. Σεβαστοί πατέρες και πολιτικές αρχές του τόπου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή της Βασιλόπιτάς μας. Ο υπουργός ο κ. Κωνσταντινίδης και ο βουλευτής ο κ. Παπαδόπουλος μας έστειλαν επιστολικά το χαιρετισμό τους. Και ο κύριος Παπαδόπουλος μας έστειλε και μια βασιλότητα, θα την κόψω τη μαγείρισσα σας στο μαγείριο. Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, κυρίες και κύριοι, επίσημοι προσκεκλημένοι, χαίρομαι που είμαι μαζί σας εδώ και αποδέχθηκα αμέσως την πρόσκληση του κυρίου Προέδρου για να παραβρεθώ σε αυτήν την όμορφη προσπάθεια, κυρίως πάνω απ' όλα, φιλάνθρωπη και αποτελεσματική και δευτερευόντως την κοπή της πίτας, και το αποδέχθηκα μόνο και μόνο για να έχω την δυνατότητα να σας γνωρίσω, να επικοινωνήσω, να συναναστραφώ μαζί σας και να ευλογήσουμε βέβαια και την Βασιλόπιτα όπως ορίζει το έθιμο. Όταν ο κύριος Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου ήρθαν εδώ στο γραφείο που είμαι κάθε Τετάρτη για να γνωριστούμε, μου είπαν σεβασμιότατε, όταν θείτε σας παρακαλούμε να κάνετε και μία ομιλία, δεν θα σας κουράσω. Έτσι λοιπόν ο χρόνος δεν επέτρεψε κάποια προετοιμασία και τώρα στο αυτοκίνητο έγραψα κάποιες σκέψεις. Το πόδι που λένε. Λοιπόν, με αφορμή βέβαια την ημέρα της υπαπαντής και το πνευματικό αυτό γεγονός που τιμά την μητέρα και την μητρότητα και επιπλέον με όσα βιώνουμε στην σύγχρονη εποχή και στην καθημερινότητα για το νομοσχέδιο το οποίο δυστυχώς η πατρίδα μας και το κοινοβούλιο μας ετοιμάζεται να ψηφίσει και ο νόμος όπως γνωρίζουμε όλοι θα περάσει. Και βέβαια γνωρίζουμε όλοι και αποδεχόμαστε τα δικαιώματα και τις εντολές που έχει το ελληνικό κοινοβούλιο από τις κοινωνίες και σεβόμαστε την έννοια της δημοκρατίας. Όμως, εδώ η δημοκρατία, που δεν είναι ακριβώς έτσι βέβαια, ως δημοκρατία, αλλά θα έλεγα ο φασισμός των μειονοτήτων, υπερέχει ακόμη και της έννοιας της δημοκρατίας και των αξιών του ελληνικού κοινοβουλίου, και οι Έλληνες και οι Ελληνίδες βουλευτές προετοιμάζονται να ψηφίσουν ένα νομοσχέδιο το οποίο θα καταστρέψει την ελληνική κοινωνία, τις αξίες και τις παραδόσεις και κυρίως θα οδηγήσει ανθρώπους σε πνευματικό θάνατο με κυριότερα θύματα τα παιδιά. Ανθρώπους που μας στηρίζουν ιδιαίτερα. Η εταιρεία Μία Πρόπερνης. Την ανακηρύξαμε χορηγό γιατί έχει υπογράψει από πέρσι, μας ενισχύει και έχει υπογράψει και για όλο το φετινό έτος, να μας ενισχύει κάθε μήνα με σημαντικές ποσότητες τροφίμων. Υπάρχει πρόσωπος της εταιρείας, ο κ. Κυφωνίδης, μήπως δεν μπορέσει να παραστεί. Και τον κύριο Κυφωνίδη Νικόλαο που μεσολάβησε για όλη αυτή την βοήθεια. Ένα ευχαριστήριο. Έχει καταγωγή από τον τόπο μας, δεν μένει τώρα εδώ, αλλά έχει καταγωγή από τον τόπο μας και θέλει να βοηθήσει τον τόπο του, την πόλη του, την περιοχή του. Μεσολάβησε για να έρθουμε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους που μας ενισχύουν και βοηθάνε τον εμπλουτισμό και την διεύρυνση του φιλοδοξίου. Είδα μια θάλασσα στο νου και ένα περμόλι περιβόλι του ουρά. Περιμόνι του ουρανού την ώρα
στην απάνω γειτονιά. Την ώρα πάνει τα πανιά. Εν τη ιδία εξουσία θέμενος και την ζωήν ημών ισχύρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ευσίμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις τον αίων εν αυτών της Χριστότητός σου, και ευλόγησον την πίταν ταύτην, την προσφερωμένη εις δόξαν σύν και τιμήν του εν Αγίης Πατρός ημών, Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας του Μεγάλου.